Σελήν. Καλημέρα, Σελήν. Τι κάνεις? Θα ετοιμαστούμε να πάμε βόλτα. Α, πάμε βόλτα. Ετοιμαστούμε να πάμε βόλτα. Ξεκινήσω λίγο διαφορετικά το βίντεο και να σας βάλω από πολύ νωρίς στο κλίμα, έτσι από πολύ πολύ πρωί που πάω βόλτα τη Σελήν. Αλλά τι κάνεις, μόλις ακούσεις το όνομά σου χαίρεσαι. Η ώρα είναι 8:53. Σήμερα ξύπνησαμε λίγο αργά, γενικά μετά το Σάββατο, μετά το Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα είναι δύσκολη και δεν ξυπνάω εύκολα γιατί την Κυριακή κοιμάμαι ώρες. Και αφού βγάζω τη Σελήν βόλτα, μετά έρχομαι και φτιάχνω πρωινό. Και δεν ξέρω τι να φτιάξω σήμερα. Να φτιάξω ψωμί με βούτυρο και μέλι ή να φτιάξω τόστ. Μάλλον τόστ με τυρί θα κάνω. Εντάξει, δεν είναι καθόλου ωραία η μέρα σήμερα. Είναι πάρα πολύ μουντά. Παίζει πάρα πολύ μουντά. Ναι, πρωί είναι, μην με παρεξηγείτε. Έχει 16 βαθμούς όμως. Wow. Έχει 16 βαθμούς και θα έχει συννεφιά όλη μέρα σήμερα. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Αυτά που να φτιάξω το πρωινό μου, από πάνω είμαι ακόμη με την πιτζάμα. Δεν ξέρω ποιος βγάζει το σκύλο βόλτα το πρωί και είναι ντυμένος κανονικά. Ποτέ. Παίζει να φοράω τις πιτζάμες μου μόνιμα, ή πάνω ή κάτω. Πάω να φτιάξω πρωινό, να φτιάξω και ένα τσάι να πιω. Έτσι μπας και ξυπνήσω λίγο. Με το τσάι εγώ ξυπνάω. Ναι, με το τσάι, όχι με καφέ. Θα φτιάξω τσάι σε αυτή εδώ τη μηχανή. Με έχετε ρωτήσει αρκετές φορές, θα σας πω. Το τελευταίο διάστημα πίνω αυτά εδώ τα τσάι. 1, 2. Αυτό βασικά δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη. Από αυτό πίνω αρκετά. Και σας το είχα δείξει και σε ένα προηγούμενο vlog που με ρωτήσατε. Μου τα πήρε ο Ηλίας να τα δοκιμάσω. Είναι με διάφορα βότανα και είναι κάψουλες. Είναι για νεσπρέσο. Νομίζω τα πήρα από το Βασιλόπουλο, αν θυμάμαι καλά. Και τα βάζω στην μηχανή. Κανονικά όπως βάζεις για να κάνεις καφέ. Έτσι, θα βάλω και την κουπίτσα μου και βάζω αρκετό νερό εγώ, έτσι δεν θέλω το τσάι να είναι βαρύ, βάζω αρκετό νεράκι και βγαίνει και σε ένα πολύ περίεργο χρώμα, βγαίνει ένα μοβ αυτό το τσάι και είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει που το φτιάχνω στη μηχανή και πολύ πρωτότυπο, δεν ήξερα ότι υπάρχει τσάι για μηχανή, αλήθεια είναι. Το στάκι, η Σελήν από κάτω και το τσάι που σας έλεγα. Λοιπόν, αυτό το τσάι έχει ένα χρώμα πολύ περίεργο. Λίγο μπλε, λίγο πράσινο, λίγο κάπως. Εγώ με το που ξυπνάω τρώω πρωινό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή μετά από κάνα 3:45 θέλω να φάω οπωσδήποτε. Το τρώω αργά-αργά γιατί δεν μπορεί να τρώω και πολύ φαΐ το πρωί. Αλλά το θέλω με το που ξυπνήσω γιατί νιώθω έντονα πείνα. Θα κάτσω να φάω το πρωινό μου και έτσι να ανοίξω το μάτι. Χαλιά η κατάσταση πρωί-πρωί. Να δω και κανένα βιντεάκι. Μ' αρέσει το πρωί έτσι να κάθω να βλέπω λίγο κανένα βίντεο μέχρι να ξεκινήσω να κάνω δουλειά στο σπίτι και τα λοιπά. Ό,τι βίντεο έχει μείνει από την προηγούμενη μέρα. Να χαζέψω λίγο στην τηλεόραση. Θα βγω το πρωινό μου και μετά θα πάω έτσι να ξεκινήσω λίγο να κάνω μερικές δουλίτσες, να φτιαχτώ και λίγο γιατί μετά θα πάω στη μαμά μου. Σας έχω πει ότι είναι εδώ αδερφός μου και θα πάω να τον δω γιατί αύριο φεύγει, οπότε θα φάμε πάλι εκεί. Τελευταία μέρα. Από αύριο ξεκινάει μαγείρεμα. Και αυτά. Τώρα σε λίγο η Σελήν θα αρχίσει να γκρινιάζει και θα μου λέει ότι θέλει να φάει. Μόνη της πια μου το λέει. Δεν χρειάζεται εγώ να τρέχω να τζιβάζω να τρώει. Μόνη της αρχίζει και μου λέει. Αρχίζει και κλαίει και γκρινιάζει που ξέρω τι θέλει. Αυτό το σκυλί πια έχει μάθει να επικοινωνεί. Πολύ καλό.
Να ξέρουμε κι εμείς τι θέλει. Ήρθε η ώρα να ανοίξω λίγο το σπίτι, να ζεστεί κιόλας. Κάθε πρωί εννοείται, ανοίγω. Και εκεί έχουμε ένα μπονζάι, το οποίο δεν ξέρω τι έχει γίνει, θάμνος μάλλον. Θάμνος, τον μπαλκόνι μου θέλει. Καλά, εντάξει. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ό,τι θέλει, θέλει. Κάτσε ρε Σελή, να βάλουμε και τη σίτα, μην με τσεμπήσει τίποτα. Τι κάνεις εσύ καλέ, έφαγες το φαγητό σου? Της έβαλα φαγητό, αλλά δεν το ακούμπησε, νομίζω που μου πήγε τελικά. Έφαγες τελικά? Έλα ανοίξουμε και το άλλο παράθυρο. Μια που δεν κάνει κρύο σήμερα, ευκαιρία είναι έτσι. Να τα ανοίξουμε όλα. Το πατάκι το πήρε ο αέρας, το έχει πάει όπου να είναι. Δες εδώ, κατάσταση. Και τώρα θα ξεκινήσω το πρωινό μποτέ. Καλά, μποτέ. Είχα πλύνει το πρόσωπό μου, απλά θέλω τώρα λίγο να χτενίσω τα μαλλιά μου. Σκέφτομαι να τα κάνω μπούκλες πιο μετά. Να βάλω και ένα σέρουμ που θέλω, που έχω καιρό. Και σκέφτομαι να τα κάνω μπουκλίτσες σήμερα. Δεν ξέρω, ή θα τα ισιώσω ή θα τα κάνω μπούκλες, ανάλογα με την όρεξή μου, γιατί έκανα χτες μπάνιο. Οπότε, εντάξει, τα ίσιωσα βέβαια λίγο μετά, έτσι λίγο να μην πετάνε. Δεν είναι κακά, έτσι με λίγο φτιαξιματάκι. Εν τω μεταξύ λέω να πάω αυτή τη βδομάδα και στην κομμότρια λίγο να μου πάρει από κάτω λίγο τις μύτες. Λοιπόν, θα βάλω αυτό εδώ το serum που είναι από Edible Beauty. Σας το είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο, εντάξει. Το έχω λιώσει το προϊόν, πραγματικά. Αυτά τα προϊόντα το βρίσκεται σε ένα site που λέγεται Hug Your Skin και είναι πραγματικά τέλεια προϊόντα. Ένα με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Αυτά, αυτό το συγκεκριμένο, αυτός ο ορός, παιδιά, όταν το βάζω, μου ασπρίζει το πρόσωπο. Δεν ξέρω, είναι, νομίζω κάνει, από ό,τι θυμάμαι, έκανε δουλειά για τα μαύρα στίγματα. Ναι, είναι ειδικό για τα μαύρα στίγματα και επειδή έχω πολλά, μου έκανε τρομερή δουλίτσα. Δεν το βάζω πάντα πρωί, κάποιες φορές το βάζω βράδυ, οπότε μου ήρθε. Μία βάζω την ενυδατική μου, μία βάζω αυτό, έτσι, για να φτιάξει το πρόσωπό μου. Θα βαφτώ και λίγο, όχι πως έχω να πω κάπου, σας είπα, αλλά από αυτό. Έτσι λίγο. Γιατί δεν μπορώ να ξυπνήσω με τίποτα σήμερα. Πραγματικά δεν μπορώ να ξυπνήσω με τίποτα. Σήμερα είναι του ύπνου ημέρα και δεν μπορώ να κοιμηθώ προφανώς ούτε το μεσημέρι. Έχω δουλειές. Ας στρώσουμε και το κρεβάτι. Κάτι λείπει, δεν λείπει κάτι? Ναι, λείπουν οι κουρτίνες. Γιατί τις πήγαμε για κόντιμα, γιατί πήραμε κι άλλη μία. Βασικά χρειαζόμασταν άλλες δύο για να γεμίσει και να είναι πιο πλούσιο. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε. Στο site από εκεί που τις παίρνω, από το Penny, δεν είχε ακόμη μία. Είχε μία τελευταία, την πήραμε, ελπίζω να φέρουν. Οπότε κατεβάσαμε και τις άλλες, γιατί ήταν πολύ μακριές. Ενώ τις είχαμε κοντίνει λάθος και ήταν αρκετά μακριές, δεν μου άρεσαν. Και τώρα δεν θέλω να κουμπάνε κάτω, γιατί άμα κουμπάνε κάτω στο πάτωμα λερώνονται. Οπότε τις έδωσα για κόντιμα μαζί με την καινούρια και να μου τις κάνουν ένα τσικ λίγο πιο πάνω από το πάτωμα, γιατί δεν θέλω να είναι μέχρι το πάτωμα. Ήρθα να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου, όπως σας είπα. Ντύθηκα επιτέλους. Έβαλα εδώ μια μπλουζίτσα με το Μίκι που είχα πάρει από Αμερική και μια ζακετούλα. Με ντυμένη. Και τώρα θα ισιώσω λίγο μαλλί. Όχι, θα ισιώσω, θα κάνω λίγο μπούκλες στα μαλλιά μου. Να τα φτιάξω που έχω πολύ καιρό, όπως σας είπα. Και σήμερα, αφού τελειώσω με την περιποίησή μου, τέλος πάντων, θέλω να σας δείξω την καινούρια χύτρα. Ήρθε η καινούρια χύτρα και θέλω να σας τη δείξω. Γιατί, εντάξει, γίνεται ένας χαμός με το instant pot και όποτε σας το δείχνω, γιατί εγώ έχω ηλεκτρική χύτρα instant pot. Και κάθε φορά με ρωτάτε όλο και κάτι και σας είπα ότι θα πάρω καινούργια και γενικά δείξατε πολύ ενδιαφέρον και ήρθε επιτέλους. Έχω μαγειρέψει ήδη μία φορά, μαγειρέψα κοτόπουλο, οπότε έχω να σας πω μερικά πραγματάκια. Έκανα ένα mini review το Σάββατο που έφτιαξα το φαγητό, οπότε θα σας μιλήσω για αυτές και θα σας συγκρίνω και τις δύο χύτρες που έχω, γιατί ακόμη δεν την έχω δώσει την παλιά μου, οπότε ευκαιρία να τις συγκρίνουμε έτσι μαζί και να σας δείξω, γιατί μου είπατε ότι πολλές από εσάς ενδιαφέρεστε να αγοράσετε καινούρια χύτρα, οπότε ευκαιρία να σας μιλήσω και για τις δύο και να δείτε ποια σας βολεύει και ποια σας αρέσει καλύτερα να αγοράσετε. Πάω λίγο να βαφτώ, να κάνω μπουκλίτσες και επανέρχομαι να δούμε τις χύτρες. Thank you.
λίγο, με έφτιαξε εδώ λίγο μαλάκι, το έκανα λίγο μπουκλίτσα και βάφτηκα και έτσι ένα τσικ για να είμαι λίγο πιο περιποιημένη. Και τώρα ήθελα να σας δείξω τις χύτρες, όπως σας υποσχέθηκα, έχω εδώ και τις δύο και βιαζόμουν να κάνω αυτό το βίντεο γιατί δεν ήθελα να δώσουμε τη μία χύτρα. Τη μία χύτρα μάλλον θα τη δώσουμε στην αδερφή του Ηλία, δεν ξέρω ακόμα, γιατί ξέρετε ότι φοβούνται πολύ να χρησιμοποιούν χύτρες, μου το έχετε πει και πολλοί από εσάς ότι φοβάστε τη χύτρα κτλ. Βέβαια έχω να σας πω ότι για τις συγκεκριμένες χύτρες που θα ξαναπώ είναι instant pot. Είναι πάρα πολύ καλές, παιδιά. Μισώ να ανάψω κανένα φως ακόμη, γιατί σήμερα είναι σκοτάδια. Να πω ότι για τις συγκεκριμένες χύτρες, ότι δεν χρειάζεται να τις φοβάστε. Είναι πολύ καλές και από θέμα ασφάλειας. Εγώ όταν μου την πήρω, λέω δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσω. Φοβάμαι απίστευτα τη χύτρα. Αλλά θα δείτε, είναι καμία σχέση με κάποιες χύτρες που κυκλοφορούσαν. Για παράδειγμα, η μαμά μου είχε μια χύτρα 30 χρόνια. Σίγουρα δεν είναι τόσο ασφαλείες όσο έχω αυτές εδώ. Είναι σίγουρο, παιδιά. Δηλαδή, αν τις δείτε, θα καταλάβετε ότι είναι μια πολύ στιβαρή χύτρα που μπαίνει στο ρεύμα για να λειτουργήσει. Έχει πολλά καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω και τις δύο. Αυτή εδώ είναι η παλιά μου. Είναι αυτό εδώ το μοντέλο της. Είναι Instant Pot Duo Plus. Γιατί με έχετε ρωτήσει πολλές φορές, είναι 5 λίτρα νομίζω. Γενικά είναι μια πολύ καλή χύτρα, αλλά πιο μικρή από την καινούρια. Αυτή ήταν 5 λίτρα, γι' αυτό κιόλας πήραμε καινούρια. Βγαίνει αυτό για να το πλένεις. Εδώ θα δείτε ότι έχει αρκετές διαφορές με την καινούρια, αρκετές διαφορές. Και λειτουργεί κανονικά σαν χύτρα. Εγώ μόνο σαν χύτρα και σοτάρισμα χρησιμοποιώ. Δεν έχω φτιάξει ούτε κέικ, ούτε όλα τα υπόλοιπα που λέει. Μπορείτε να κάνετε porridge, μπορείτε να κάνετε ρύζι κτλ. Αυτήν την πήραμε από το Amazon. Την έχω εδώ και 2 χρόνια. Τη βολεύτηκα πάρα πολύ, ναι. Έχει πολύ καλή ασφάλεια, ναι. Κάνει και θόρυβο όταν κλείνει, κάνει μια μουσική για να καταλάβεις ότι έχει κλείσει πολύ καλά η χύτρα. Και εδώ πάνω, όταν θέλεις να βγάλεις τον αέρα, το πατάς και βγαίνει ο αέρας, το κρατάς ή το αφήνεις μόνο του και βγάζεις τον αέρα. Αυτή εδώ είναι η καινούρια. Τη βλέπεις ρε παιδί μου ότι είναι μια πολύ καλή χύτρα, πολύ πιο μεγάλη, είναι 8 λίτρα και γι' αυτό την πήρα μάλιστα. Επίσης δεν είναι το ίδιο πράγμα, αυτή είναι μόνο χύτρα, αυτή είναι και χύτρα και air fryer, είναι αυτό εδώ το μοντέλο. Εντάξει, δεν έχω να σας πω κάτι, το έχω λειτουργήσει και για τα δύο. Είναι Instant Pot Pro Crisp and Air Fryer. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν χύτρα γιατί έχει αυτό εδώ το καπάκι. Αν δείτε εδώ πάνω έχει πολλές διαφορές από την άλλη. Εδώ απλά πατάς ένα κουμπί προς τα κάτω και βγάζει τον αέρα. Έχει και καπάκι προστατευτικό για να μην φεύγουν υγρά. Ενώ η άλλη δεν το είχε αυτό. Η άλλη είχε κανονικό κουμπί. Γενικά έχει διαφορές. Και αυτή είναι πιο στιβαρή, πιο βαριά. Αυτή τη στιγμή με αυτό εδώ λειτουργεί σαν air fryer. Δηλαδή όταν τη βάλεις αυτό είναι air fryer. Αλλιώς αν μείνει μόνο αυτή η κατσαρόλα που υπάρχει μέσα, λειτουργεί σαν χύτρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης αυτή έχει κλαβές για να τη βγάζεις, ενώ η άλλη δεν είχε και με δυσκόλευε πάρα μα πάρα πολύ. Όταν για παράδειγμα ήθελα να πετάξω το πρώτο νερό από τις φακές γενικά από τα όσπρια, με δυσκόλευε, ενώ αυτή έχει τις λαβές, δεν καίγεσαι, δεν παθαίνεις τίποτα. Επίσης, αυτό εδώ το βγάζεις και το βάζεις κατευθείαν πάνω στο μάτι αν θες να ζεστάνεις κάτι. Ενώ το άλλο δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, είναι και για επαγωγική εστία, γιατί εμείς έχουμε επαγωγικές εστίες, οπότε το βγάζεις και το βάζεις πάνω στην επαγωγική. Το air fryer λοιπόν για να λειτουργήσει πρέπει να βάλεις αυτό μέσα. Αυτό είναι αν θες να βάλεις δύο πράγματα, το ένα από πάνω και το άλλο από κάτω. Και βάζεις άλλο καπάκι εδώ, βάζεις αυτό το καπάκι και κατευθείαν γίνεται air fryer. Είναι ολόκληρη γκουμούτσα, θα πω εγώ εδώ. Ναι, είναι πολύ μεγάλο, δείτε το. Αλλά σε βγάζει από τη δύσκολη θέση του να έχεις δύο πράγματα, και air fryer και χύτρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για την καινούργια χύτρα, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω. Πολύ καλύτερα από την προηγούμενη, δηλαδή καλά που την αγοράσαμε, γιατί με δυσκόλευε η άλλη. Με δυσκόλευε στο να βάλω μεγάλες ποσότητες. Δεν μπορούσα να κάνω ολόκληρο κοτόπουλο, όπως σας είπα. Σε κάποια πράγματα με είχε περιορίσει, γιατί ήταν πιο λίγα λίτρα. Και ξέρετε ότι οι χύτρες έχουν και ένα όριο. Δεν μπορείς να τη γεμίσεις μέχρι πάνω-πάνω. Γιατί δεν κάνει να υπάρχει τόσο υγρό μέσα. Θα
κάνει μπαμ. Υπάρχει ένα όριο, οπότε πρέπει αυτό να το λάβετε υπόψη σας και να δείτε ποια χύτρα θέλετε εσείς να πάρετε και πόσα λίτρα. Ειδικά αν είστε οικογένεια με 4 παιδιά ή 3... 4 παιδιά. Εάν είστε μια τετραμελής οικογένεια ή τέλος πάντων έχετε ακόμη και ένα παιδάκι, δεν θα σας βολέψει η χύτρα η μικρή. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Εδώ το βάλει σε εμάς που ήμασταν 3 άτομα. Αλλά επειδή πολλές φορές... Τρία. Ναι, εγώ και η Σελήνη. Που είμαστε 2 άτομα, δεν μας βόλεψε. Γιατί πολλές φορές μαγειρεύω μεγαλύτερη ποσότητα για να φάμε και την επόμενη μέρα. Ή φτιάχνουμε φαγητό, το βάζουμε στην κατάψυξη και το τρώμε αργότερα. Δεν κάνω ποτέ μικρή ποσότητα για 2 άτομα μόνο. Γι' αυτό δεν με βόλεψε. Δείτε το εσείς και αποφασίστε ποια χύτρα σας βολεύει καλύτερα, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς θέλετε να την αγοράσετε και με ρωτούσατε έτσι λεπτομέρειες. Οπότε ευκαιρία να σας μιλήσω σε αυτό το βίντεο. Σας τη μαμά μου και το μενού έχει λαχανόριζο σήμερα. Λαχανόριζο και λίγη παντσέτα, ε. Και λίγη παντσέτα. Ωραίο. Από αύριο πια ξεκινάει το μαγείρεμα. Θέλω το βράδυ να φτιάξω... Ήρθα εδώ λίγο να βλέπετε καλύτερα στο φως. Θέλω το βράδυ να φτιάξω ομελέτα με σπαράγγια. Ναι, θέλω να φτιάξω ομελέτα με σπαράγγια. Τα είδα μια συνταγή που έκανε ο Άκης. Δεν θα κάνω ακριβώς την ίδια, αλλά πάνω κάτω τέλος πάντων. Και θέλω να πάει σούπερ μάρκετ να πάρει σπαράγγια. Ναι, γιατί δεν είχα πού να τα βρω εγώ τα σπαράγγια στο σπίτι. Αλλά αυτός ο Άκης πια έχουμε ξεφύγει. Σας είπα ότι τρώει συνέχεια αυγά το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα αυγά. Πραγματικά. Και αυτά, οπότε έτσι θα έχουμε και ένα μινι σούπερ μάρκετ χολ μετά. Που θα πάει να πάρει έτσι 2-3 πραγματάκια. Συνήθως στις Πέμπτες πάμε σούπερ μάρκετ. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξέχασα να σας πω. Σήμερα είναι Δευτέρα. Ή σας το είπα. Σας το είπα νομίζω. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάω να βοηθήσω τη μανούλα που μαγειρεύει και θα τα πούμε πιο μετά. Λοιπόν, έχουμε βάλει στην κατσαρόλα το λάχανο με πανσέτα και κρεμμύδι και φρέσκο και ξερό. Και τώρα περιμένουμε έτσι λίγο να μαλακώσει το λάχανο και να βάλουμε μετά το ρύζι για να γίνει. Γιατί δεν το έκανες στη χύτρα, θα γινόταν πιο γρήγορα. Η μάμα το έχει βάλει τώρα στην κατσαρόλα. Αλλά εντάξει, είναι γρήγορο φαγητό, δηλαδή δεν χρειάζεται να το βάλεις στη χύτρα αυτό. Οπότε να μην μου λιώσει το λάχανο. Ναι, οκ, εντάξει, ναι, για να μην λιώσει το λάχανο. Εγώ που είχα κάνει μια φορά το λαχανόριζο του Μπαρμπαστάτη, το είχα βάλει στη χύτρα και είχε γίνει πολύ ωραίο και πολύ γρήγορο. Έτοιμο το φαγητό, έχει βάλει και δυόσμο από πάνω. Πω, τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Με φετούλα αυτό και λίγο ψωμάκι άμα θέλεις. Είναι φανταστικό, βέβαια ψωμί δεν χρειάζεται γιατί έχει ρύζι. Όπου πάει η κάμερα, θόλωσε. Αυτά σας αφήνω να φάω γιατί πείνασα και θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για ένα mini supermarket haul όπως σας υποσχέθηκα. Ψωμάκι κατσέλης, κλασικά, δεν λείπησε κανένα supermarket haul. Τα σπαράγγια που σας έλεγα ότι θέλω να κάνω ομελέτα το βράδυ και χρειάζομαι σπαράγγια, θα τη φτιάξουμε μαζί την ομελέτα. Αβοκάντο, τρώμε πάρα πολύ αβοκάντο. Αβοκάντο με αυγό, παιδιά, ο τέλειος συνδυασμός. Σαλάτες, αυτές εδώ τις δύο τις έτοιμες, πάρα πολύ ωραίες και εύκολες. Κοτόπουλο για ένα φαγητό που θέλω να κάνω με μακαρόνια και χρειαζόμουν φιλέτο κοτόπουλο. Θα το φτιάξω αύριο, είναι μια συνταγή του Πετρετζίκη, θα δω τώρα. Εάν μου πετύχει θα την κάνω που και που γιατί είναι ωραία και πολύ υγιεινό φαγητό. Φερέρο ροσέ εδώ πήρε ο Ηλίας, τέλεια, οπότε δεν πάνε χαμένα αυτά. Ρολό χαρτί, άλλο ένα ψωμί που το τρώει ο Ηλίας στα ρένιο του τοστ καραμελέγκος. Τυρί νουνού Emmental, Βασιλόπουλο πήγε και τα πήρε αυτά. Στέβια, γιατί πήρες κρυσταλλική στέβια? Κάνα γλυκό. Α, για κανένα γλυκό. Φιλαδέλφια light είναι για το φαγητό με τα μακαρόνια που σας έλεγα. Βάζει μέσα Φιλαδέλφια, πήραμε και μπρόκολο. Θέλω να δοκιμάσω παιδιά να κάνω και μπρόκολο στο air fryer. Τώρα βέβαια το μπρόκολο εγώ το πήρα για να το κάνω με τη συνταγή που σας είπα. Γιατί ο Πετρετζίκης έλεγε ότι το μπρόκολο είναι από τα top λαχανικά και ότι σε χορταίνει πάρα πολύ. Δηλαδή αν φας κοτόπουλο μαζί με μπρόκολο σε χορταίνει full. Γιατί είναι πάρα πολύ χορταστικό και πάρα πολύ θρεπτικό, οπότε λέω να το εντάξουμε λίγο στο φαγητό μας. Κοκακόλες, ζύρο, αλλά δεν είναι αυτές χωρίς την καφέινη, Ηλία, δεν τις βρήκες, ε? Όχι.
Ναι. Και σοκολατίτσες, γάλακτος ίων. Για τις βραδινές λιγούρες είναι αυτές εδώ οι σοκολάτες. Οπότε αυτό ήταν και το mini supermarket haul. Επίσης μας είχε έρθει μία παραγγελία που είχαμε κάνει με τηγάνια. Σας είχα πει ότι είχαμε πάρει ένα τηγάνι. Κάτσε Σελήν να δείξουμε εδώ το τηγάνι μας. Είχαμε πάρει ένα τηγάνι. Ποιο ήταν η Βρέλια? Α, είχα πάρει αυτό εδώ το τηγάνι τη Στεφάλ. Το είχαμε πάρει από το Σκλαβενίτη και ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν είχε το μικρό μέγεθος. Οπότε μπήκαμε στο ίντερνετ και πήραμε το μεγαλύτερο. Το μικρότερο, συγγνώμη. Το μικρότερο, γιατί παιδιά ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας είχα πει ότι εμένα τα τηγάνια μου είχαν χαλάσει με την πολύ χρήση, μάλλον. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ καλά, αλλά χάλασαν. Και πήραμε αυτό εδώ, πολύ ωραίο, μικρούλιο όσο πρέπει. Και πήρε μαζί ο Λίας και αυτό το ταψάκι. Έτσι, γιατί θέλαμε ένα τριαντάρι ταψί και για γλυκά και για φαγητό. Οπότε μια χαρούλα. Έχουμε και καινούργια τηγάνια. Τώρα τα άλλα βασικά, παιδιά, είναι για πέταμα. Δεν είναι. Το φαγητό κολλάει πάρα πολύ. Δεν μπορείς πια να μαγειρέψεις εκείνα. Έτσι κιόλας κατάλαβα ότι έχει χαλάσει. Γιατί με ρωτήσατε κάποιος πώς κατάλαβα ότι χάλασε το τηγάνι μου. Καταλαβαίνεις ότι έχει χαλάσει το τηγάνι σου όταν δεν μπορείς να μαγειρέψεις πια άλλο. Δεν. Κολλάει το φαγητό απίστευτα κάτω. Και λάδι να βάλεις, πάλι κολλάει. Οπότε είναι πολύ καλά τηγάνια, να το ξέρετε κι εσείς. Αυτά εδώ τη Στεφάλ είναι και για υπαγωγικές εστίες που έχουμε εμείς και για κανονικές. Και αυτό εδώ το ταψάκι, μια χαρά, θα τα πλύνω και θα τα βάλω στην κουζίνα. Αρκετές ώρες αργότερα, η ώρα έχει πάει 8, έτρωγα πατατάκια γιατί πείνασα. Άρχισα να σας τραβήξω βίντεο διότι είχα μαθήματα, έλειπα, είχα δουλειά. Και τώρα τελείωσα, πριν κανένα τέταρτο τελείωσα, επιτέλους, από το μεσημέρι. Και τώρα θα ξεκινήσω να φτιάξω μελέτα, γιατί ο Ηλίας λείπει και έχει πάει τένις, τώρα θα γυρίσει και θα φτιάξω εγώ φαγητό. Λοιπόν, σας είπα ότι φτιάξω την ομελέτα με τα σπαράγγια. Μου έφερε εν τέλει που σας έδειξα τα σπαράγγια. Και εγώ δεν ήξερα τον έξι πώς να τα κόψω και μου είπε ότι τα κόβεις λίγο από κάτω. Τα έχω πλύνει και θα βάλω πρώτα τα σπαράγγια, νομίζω ότι όλα θα τα βάλω, είναι ok. Τα έπλυνα, τα έβαλα σε ένα χαρτί να στεγνώσουν. Και για να είναι έτοιμα. Και θα τα κάνω με ομελέτα, θα βάλω και λίγο κρεμμύδι. Παιδιά, πεινάω, το λαχανόλισο δεν με πιέζει καθόλου. Δηλαδή μετά από μία ώρα πεινούσα, έφαγα γιαούρτια, έφαγα ό,τι θέλεις έτρωγα εγώ. Λοιπόν, θα τσιγαρίσω για λίγο στο καινούργιο μας τηγάνι, αλλά το μεγάλο, τα κρεμμύδια λέω, για αρχή μόνο τους θα βάλω τα σπαράγγια με ένα τσικλαδάκι, πολύ λίγο, δεν χρειάζεται κιόλας βασικά, και θα τα βάλω και μετά θα κόψω και κρεμμύδι, θα βάλω και κρεμμυδάκι και τα σπαράγγια και στο τέλος θα βάλω λίγο νεράκι στα σπαράγγια, λίγο για να ψηθούν, τύπου να βράσουν και μετά αφού εξατμιστεί το νεράκι, θα βάλω τα αυγά. Πάμε να δούμε, δεν το έχω ξανακάνει, πρώτη φορά είναι, αλλά δεν μου φαίνεται κάτι δύσκολο. Καλά να εξερμιστεί. Θα ρίξω το κρεμμύδι που τελικά θα βάλω από αυτό που έχω ήδη δικά μου κομμένα κρεμμύδια μέσα, γιατί το άλλο έχει χαλάσει το κρεμμύδι και δεν μπορώ να το βάλω. Και θα βάλω μέσα και 4 αυγουλάκια. Καλά είναι για βράδυ, για 2 άτομα. Παιδιά, εύκολο είναι. Θα βάλω αλάτι, πιπέρι, ξέρω αν θα βάλω κάτι άλλο. Για το σπαράγγι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ χορταστικό και δεν το βάζουμε πολύ
στο φαγητό μας, αλλά είναι τέλειο με μελέτα. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, πραγματικά να το δοκιμάσετε. Και έτοιμο, παιδιά, τίποτα το σπουδαίο, πάρα πολύ απλό και εύκολο. Τώρα θα το βγάλω από το μάτι. Εγώ την ομελέτα την τρώω παραψημένη, ο Ηλίας όχι, οπότε κάπου στη μέση πρέπει να συνυπάρξουμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο. Κλείσω τον απορροφητήρα να μ' ακούτε. Τώρα εγώ θα το φάω και μαζί με τέτοιο ψωμάκι που μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει να το τρώω για πρωινό, είναι πολύ, γιατί είναι μεγάλες οι φέτες ψωμί του τόστ. Αλλά μου αρέσει πολύ έτσι για βραδινό, βάζω πάνω αβοκάντο και αυγό καμιά φορά κτλ. Οπότε έτοιμο και το βραδινό, μπας και χορτάσουμε λίγο. Τώρα δεν ξέρω με τι άλλο μπορώ να το συνοδεύσω, θα δω. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα σας κλείσω πια, η ώρα έχει πάει 8 η ώρα. Νομίζω ότι από τις λίγες φορές που έχω κρατήσει τόσο μεγάλο vlog και σας έχω ξεκινήσει και από πολύ πρωί, θα τα κάνω έτσι τα βλογκάκια, θα ξεκινάμε από πολύ πρωί και τις περισσότερες... Ήρθε ο Ηλίας. Και τις περισσότερες φορές λέω να τα κάνουμε και διήμερα και τριήμερα, ανάλογα τι προλαβαίνω, γιατί εντάξει, σας ανεβάζω και δύο βίντεο τη βδομάδα, οπότε δεν είναι εύκολο να κάθομαι πολλές μέρες να γυρνάω vlog, γιατί πρέπει να το κάνω και edit. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Φιλάκια πολλά!